Ξεκίνησαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την Επανάσταση του 1821 στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μεγάλη περηφάνεια για τα νιάτα μας, για τη μαθητιώσα νεολαία, για μια εθνική επέτειο την οποία πρέπει όλοι να καταλάβουμε, να την εστερνιστούμε, να πάρουμε το μεγάλο μήνυμα που έρχεται από εκείνη την ηρωική εποχή. Αντιπροσωπείες φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών και εκπρόσωποι αρχών του τόπου κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, τιμώντας τους Έλληνες αγωνιστές. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμάμε σήμερα όσους πάλεψαν για την ελευθερία τους, κόντρα στη σκλαβιά. Το ίδιο κάνουν οι λαοί ακόμα και σήμερα. Είμαστε μαζί με όσους παλεύουν για το δίκαιο και τη ελευθερία. Χρόνια πολλά σε όλους. Την ίδια ώρα σε κάθε σχολείο της περιοχής πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την 25η Μαρτίου, όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε χρονιά. Δώσ' μου δύναμη να σβήσεις τη ροπή μου και δέξε να αγκάλισου εμέ και το παιδί μου. Οι μαθητές σε κάθε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώθηκαν για την ιστορία της εθνικής μας εορτής και τίμησαν τους ήρωες με ποίηματα, τραγούδια και διηγήσεις. Η ελληνική ψυχή δεν ζει, δεν είναι δυνατόν να ζήσει ποτέ σκλαβωμένη. Το αίμα το ελληνικό είναι προορισμένο να κυλά σε φλέβες ανθρώπων ελεύθερων. Και στην Αμαλιάδα οι μαθητές τίμησαν την εθνική εορτή με εορταστικές εκδηλώσεις και κατάθεση στεφάνων. Επειδή μου έδωσε κυβέρνηση στην Αγγλία, ποιος είναι αυτός λέγανε που ήρθε από το Σούλ για να μας πάρει τα αξιώματα, τι να τα κάνω εγώ με τα αξιώματα. Έσκησα το δίπλωμα μπροστά τους και τους είπα, όποιος είναι άξιο, παίρνει το δίπλωμα, αύριο μπροστά στον εχθρό. Οι εκδηλώσεις τιμής προς τους ήρωες αγωνιστές θα κορυφωθούν με την παρέλαση που πραγματοποιείται την 25η Μαρτίου, Δευτέρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.